Και όπως ακούσατε από το ρεπορτάζ, γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων. Ο Μιχάλης Τεζάρης είναι μαζί μας. Το έβαλε στο ρεπορτάζ σου. Είναι αυτό το νέο πρωτόκολλο της ενδοοικογενειακής βίας. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα νέα σημεία του? Λένε σε τέσσερις βασικούς άξονες θα κινούνται οι αστυνομικοί από εδώ και πέρα που θα δέχονται καταγγελίες σχετικά με ενδοοικογενειακή βία, όπως προέκυψε μετά τη σύσκεψη που προείστατε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συμμετείχαν τουλάχιστον 3.000 αστυνομικοί από όλη την χώρα. Οι τέσσερις λοιπόν βασικοί άξονες, όπως αυτοί προέκυψαν μετά τη σύσκεψη, είναι κεντρική παρακολούθηση καταγγελιών των περιστατικών. Το πρώτο σκέλος, εβδομαδιαίος απολογισμός για καταγγελίες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Για κάθε θύμα διασφαλίζεται μεταφορά και διαμονή σε ασφαλή χώρο προκειμένου να μην υπάρχει κανένα ζήτημα για τη σωματική του ακεραιότητα. Καθώς επίσης επέκταση του panic button σε όλη την χώρα, αλλά και δημιουργία 45 νέων γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας εντός των προσεχών ημερών. Όπως τόνισε τώρα ο αρμόδιος υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως σε κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας υποχρεούμαστε, είπε στους αστυνομικούς, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να νιώσει η γυναίκα ασφαλής και να είμαστε σίγουροι ότι όταν θα φύγει από εκεί, εννοώντας το τμήμα, θα παραμείνει και ασφαλής. Επιχειρείτε να restart. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.